Σύντηση και στέγαση δωρεάν σπουδές. Αυτά διεκδικούμε. Σε διαμαρτυρία προχώρησε το πρωί της Τετάρτης 28 Σεπτεμβρίου ο Φοιτητικός Σύλλογος του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος Παραρτήματος Καβάλας, ζητώντας δωρεάν στέγαση αλλά και σύντηση για όλους τους φοιτητές και να μην γίνονται διακρίσεις. Με αυτό το αίτημα, οι εκπρόσωποι του Φοιτητικού Συλλόγου του ΔΥΠΑΕ Καβάλας οδηγήθηκαν στο γραφείο του Αντιπρίτανη κ. Δημήτριου Μπαντέκα. Και μαζευτήκαμε σήμερα εδώ όλοι οι φοιτητικοί σύλλογοι για να διεκδικήσουμε την δωρεάν σύντηση όλων των φοιτητών εδώ στο ΔΥΠΑΕ Καβάλας. Χθες ξεκινήσαμε με μια κινητοποίηση διαμαρτυρίας στη Λέσχη, εδώ στο ΔΥΠΑΕ, και απαιτήσαμε όλοι οι φοιτητές να σιτίζονται δωρεάν, γιατί δεν είναι δυνατόν ένας φοιτητής που πληρώνει κάθε μέρα το ενίκιο του, το ρεύμα του, το ίντερνετ, να δικαιούται δωρεάν σίτηση και να μην την παίρνει. Να χρειάζεται ένας φοιτητής να πληρώνει κάθε γεύμα 2,5 ευρώ. Ακόμα και με τα δικά τους κριτήρια, βλέπουμε ότι πρέπει να ανοίξει πρώτα μια πλατφόρμα η οποία δεν είναι ανοιχτή, και αν δικαιούσε δωρεάν σίτηση, τότε μετά από κάποιους μήνες θα τρως δωρεάν. Αλλά εμάς αυτά τα κριτήρια δεν μας ενδιαφέρουν τόσο, γιατί εμείς απαιτούμε δωρεάν σίτηση για όλους τους φοιτητές, καθημερινά και για όλα τα γεύματα.